στον απόϊχο του θανάτου του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Σπύρου Δημητρακόπουλου, τέως δικηγόρου, τι λέει, μέλος της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών. Πριν από 180 χρόνια, τη νύχτα της Τρίτης, ξημερώνοντας 4η Φεβρουαρίου του 1843, έφευγε από τη ζωή χτυπημένος από αποπληξία ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ξεψύχησε ήρεμο στο σπίτι του στην Αθήνα, ενώ κοιμόταν, ύστερα από σύντομη αδιαθεσία. Το προηγούμενο βράδυ είχε παραστεί σε χώρο στο παλάτι, ενώ τρεις μέρες πριν, την 1η Φεβρουαρίου, είχαν γίνει η γάμη του γιού του, Κωνσταντίνου Κολίνου, με την Ραλού Καρατζά, εγγονή του ηγεμόνα της Βλαχίας. Τις τελευταίες ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του περιγράφει ο Βέλγος διπλωμάτης Μπενζαμίν Μαρί σε γράμμα του προς φίλο. Είχα προσκληθεί στο γάμο, στο μεγάλο καινούριο σπίτι του μεγαλύτερου γιού του Κολοκοτρώνη, Ιωάννη Γενναίου, οδός Βουλής και Μουσών. Ο Κολοκοτρώνης έλαμπε και εγώ ο ίδιος παρατήρησα δύο δάκρυα όταν φίλησε την ύφη και της έσφιξε τα χέρια. Τραγούδησε ένα τραγούδι και ύστερα χόρεψε. Την επομένη επέμενε να παραστεί σε έναν χορό στο παλάτι. Γύρισε τα μεσάνυχτα και το πρωί δεν ζούσε πια. Το σώμα του τοποθετήθηκε στο ίδιο τραπέζι και στο ίδιο σαλόνι όπου είχε τελεστεί ο γάμος. Βαθύς είναι ο πόνος και του Καραταρά που γράφει αυθημερών την θλιβερή είδηση προς τον Δημήτρη Τσόκρη, οπλαρχηγό και ηγετική φυσιογνωμία της επαρχίας Άργους. Ο σεβαστός μας γέρον προσευλήθη καθύπνων από αποπληξίαν περί την τετάρτην ώραν της νυχτός. Οι ικανότεροι των ιατρών έσπευσαν να του δώσουν βοήθεια με φλεβοτομίας, βδέλας, συναπείσματα εις τους πόδας, χιώνας εις την κεφαλήν αλυσμάτην πάντα. Ο γέρον μας δεν είναι πλέον μεταξύ μας, εις την άλλην ζωήν μας περιμένει. Ο γέρον μας ετάφη στην Αθήνα με πρωτοφανή επισημότητα και πάνδημη συμμετοχή. Ο νεκρός ήτο και κοσμημένος με την στολήν του αντιστρατήγου, υποκάτω δε των ποδών ετέθη τουρκική σημαία, έγραφε η ταχύπτερος φήμη στις 8 Φεβρουαρίου. Τον νεκρολόγησε ο διαπρεπής κληρικός και εκκλησιαστικός ρήτορ Κωνσταντίνος Οικονόμος ο Εξοικονόμων, ενώ επιτάφιο λόγο εξεφώνησε ο αηδός του ελληνικού αγώνος Σούτσος, κρατεός ελληνιστής, ο γυμνασιάρχης Γεώργιος Σερούιος, εξεφώνησε εγκόμιον προς το Πανελλήνιον, λέγοντας «Όσοι αφιδούσι και ζωήν και κατάστασιν και δύναμιν και επιρροήν και πάνω οτιδήποτε πλεονέκτημα, οπότε πρόκειται περί αναστάσεως ή βελτιώσεως ή αναμορφώσεως της πατρίδος, τους τιούτους, οι καλλιόποι, οι πολύμια, οι κλειό, οι μελπωμένοι, οι στεφανόσουσοι με αμαράντους στεφάνους, αναγράφουσιν αυτών εις τον νόν της μνημοσύνης, εικόνας ανεξιτήλους, απαθανατίζουσιν αυτούς επί της γης και ενέργης και εν λόγης και εν οδές, παραπέμπουσιν αυτούς και επέκεινα του τάφου επί την αιωνιότητα, ένθα μακάρον νάσον ωκεανίδες, αύρε περιπνέουσιν, 5 Φεβρουαρίου».